Γεια σας από Στόρμ. Μετά από αρκετές μέρες στα δυτικά από εκεί έχουμε καταιγίδα. Έχουμε κάποια ωραία έτσι νέφη εδώ. Τα σύννεφα έχουν κίνηση δυτική, βορειοδυτική. Ενώ άνεμος είναι βόρειος. Γίνεται κάποιες φορές αυτό. Μπορεί να έχει άλλο ρεύμα εδώ κάτω και πάνω να έχει άλλο ρεύμα. Λέμε εδώ έχει έτσι πολύ ωραίο ουρανό από τα βόρεια. Έτσι αντίθεση. Ανατολικά δεν έχει και κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά εδώ, δυτικά, βορειοδυτικά. Η καταιγίδα πλησιάζει. Θεωρώ το σύννεφο πάνω στον ημιτό. Εδώ. Εξέλιξη. Τα σύννεφα είναι πολύ σκούρα. Έρχονται κανονικά από εδώ. Σκέφτονται έτσι. Πλησιάζει, πλησιάζει. Δημιουργείται εδώ. Ενώ δίναν για βόρεια την ομό θα γινόταν να γίνει σαν νότια. Θα ακουστεί τώρα ο κρότος. Δεν φαίνεται και πολύ ασθενής καταιγίδα. Φαίνεται αρκετά καλή. Τι ρε, δεν μου σπάσει τόσο το μυαλό. Τώρα είναι το καλό εδώ. Έρχομαι και εγώ, εντάξει, ξεκίνησα να πέφτει. Το νερό. Εδώ έχει. Είναι δύο πυρήνες. Και εδώ ενώνονται. Ξεκινάνε οι σταγόνες. Πάω κάτω. Τσιψινό. Να του δώσω μια κλωτσιά γιατί κολλάει, έχει κόλπο. Πλησιάζει καταιγίδα. Είναι κλεισμένος. Ω μαλάκα! Close lightning strike. Αυτό έπεσε στο λόφο. Έχει ένα λόφο εδώ πάνω, είναι πολύ κοντά αυτό σημαίνει.
αγρεύει. Κάνω τσιπλάνα. Πάω μπαλκόνι. Έσαμε εδώ. Ξεκινάει να βρέχει, σιγά σιγά πλησιάζει. Εδώ έπεσε. Εδώ έπεσε. Έπεσε εδώ το μεταξύ, ενώ η καταιγίδα είναι πίσω. Ξεκινάει. Έχει και αρκετούς κεραυνούς, είναι η εποχή που έχει. Σεπτέμβρης έχει κεραυνούς γενικά αρκετούς. Από εδώ έχει αρκετά έντονη καταιγίδα, εντάξει, δεν βγάζει και πολύ εξκεφάλαιο και... Βασικά εδώ πάνω, βασικά βάλουμε λίγο εδώ και πάνω. Ναι, μόνο σήμερα αρχίζει. Όχι κάτι το ιδιαίτερο με το βράσο, όχι ακόμα, αλλά θα γίνει ιδιαίτερο. Έλα, έσκασε δίπλα, να το πιάσουμε τον ήχο. Τέλεια. Nice, ξέσπασε. Ξέσπασε η βροχή ισχυρή. Πάλι πολύ κοντά ρε. Δεν τι γίνεται με τα κλόβους. Να μέχρι εδώ. Εντονότατη ηλεκτρική δραστηριότητα. Εντονότατη. Εντονότατη. Πολύ νερό αυτή τη στιγμή. Μετά από πολύ καιρό, μετά από 25 μέρες ξαναέβρεξε, όπως βλέπουμε, βρέχει τώρα. Τότε που ήταν η περίοδος τον Αύγουστο, εδώ σε ψυχικό τουλάχιστον έβρεχε. Εκείνη την περίοδο 7 ημέρες συνεχόμενα. Μετά σε κάποιες περιοχές και την εβδομάδα μετά από εκείνη με τις πολλές βροχές έβρεχε. Αλλά όχι δυστυχώς εμάς. Και σκάει άλλο ένα. Άλλο ένα close. Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Νομίζω κι άλλο τώρα, δεν ξέρω. Αλλάζει. Μπα. Χαλάζει, το βλέπεις εδώ. Δεν, όχι, δεν χαλάζει ακόμα. Αξιολογότατη βροχούλα. Χρειάζεται πάρα πολύ. Αλλάξαμε λίγο πλάνο και δεν πιστεύει αυτό το σημείο. Ηρέμησε λίγο.
Δεν βολεύουμε, δεν βολευόμαστε εδώ γιατί ο άνεμος έρχεται από εκεί και μας χαλάει λίγο. Ναι. Δεν ρίχνει κάτι ιδιαίτερο τώρα. Κόβει. Από εδώ είναι ένα καλό πυρήνα. Και ναι, δεν φαίνεται ότι θα σταματήσει πολύ σύντομα, έχει κλείσει παντού. Άλλα μόνο. Θετικό της να μόνει. Ωραία φίλε. Έπεσε κοντά κι αυτό. Και έπεσε κι άλλο. Να περάσεις. Τέλειο. Όχι κάτι το ιδιαίτερο σου έντασε βροχόπτωσης, αλλά αξιόλογη. Αλλά είναι πολύ αξιόλογα τα ηλεκτρικά που δίνει. Κάνα μόνη, ναι. Ό,τι καλύτερο τώρα τους να μένει. Ωραία, πιάνει τώρα μια πολύ καλή ένταση. Βρίσκεσαι εδώ από τα βόρεια. Ο δρόμος έχει τόση λάσπη από τα έργα που κάνουν, περνάγαν οπτικές σύνες. Που ακόμα και με τόση βροχή δεν έχει ξεβάψει δηλώς από το χρώμα της λάσπης. Πέφτει τώρα κάνα δεκάλεπτο. Και σαν να πιάνει λίγο πιο δυνατή ένταση τώρα.
ευρώ ίσως κάνει. Σιρήνες. Κάποιο υπόγειο πρέπει να πλημμύρισε. Είναι εδώ, μάλλον όχι, δεν είναι. Από εδώ σπάει. Πάμε εδώ. Τι γυρίζει ο άνεμος. Και βλέπω ταξιδεύεις προς τα βόρεια. Να μονιμένει και λιγάκι, ναι. Βασικά όχι σταθερά, ναι. Να μονιμένει. Οκ. Να μου σου πάρα πολύ τώρα. Ωραία, καλή φάση. Πέφτει πολύ νερό αυτή τη στιγμή. Όχι κάτι το ακραίο να τρελάθεις, αλλά... κάτι είναι. Περνάει προς τα βόρεια πλάσια τώρα. Αξιόλογη. Μια απλή καταιγίδα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Ξασενή, ανοίγει από εδώ που ήρθε. Και κάπως εξασθενημένη πηγαίνει προς τα βόρεια. Εκεί μαρούς και τέτοια που θα είναι τώρα, θα είναι λίγο πιο εξασθενημένη από εκεί πέντε εδώ. Αυτά. Bye. Θα συνεχίσω λίγο ακόμα. Θα προσπαθήσω να δείξω λίγο το ουράνιο τόξο που έχει δημιουργηθεί από εδώ. Να, δεν φαίνεται καλά. Ίσως ο στέγαστρο. Ναι, εδώ, τώρα, ό,τι να είναι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τα αξιόλογα νεύρα που έχουν δημιουργηθεί αρκετά σκούρα. Δηλαδή αυτό προχωράει και συνεχίζει να βρέχει ανεξάρτητα που έχει σπάσει. Είναι σπασμένος εδώ και είναι τελείως σπασμένα τα νεύρα.
Βρέχει αρκετά τώρα. Βρήκα τη λύση, θα έρθω λίγο εδώ. Τον αυτόν τον αξιόλογο σωριτομελανέα που έχει δημιουργηθεί στα βόρεια προάστια, που μάλλον θα δώσει αρκετά έντονη βροχή, όπως έδωσε και σε εμάς. Αυτό που μας χτύπησε πάει προς ανατολικά και δημιουργείται ένα άλλο εδώ στα βόρεια, το οποίο θα δώσει αξιόλογα πράγματα μάλλον. Θα δούμε. Ακόμα θα δυνάμωσε λίγο η βροχή. Έκλεισε και από εδώ, θα δούμε ουράνιο τόξο. Δεν πειράζει όμως. Αυτή η βροχή σήμερα θα να υπερκαλύψει τα κενά που είχε από πλευρά Ιετού ο Σεπτέμβρη στην Αθήνα. Δεν είχε βρέξει καθόλου στι περισσότερε περιοχέ, εκτό από κάποια βόρεια, κάποιε περιοχέ των βορείων προαστίων που είχαν πέσει αξιόλογε βροχέ. Αλλά στο περισσότερο, στι περισσότερε περιοχέ του νομού δεν είχε πέσει σταγόνα. Από τον Αύγουστο τότε που είχε μια εβδομάδα με τις άπειρες βροχές, που μόνο Νοέμβρη μήνα βλέπεις κάτι τέτοιο. Λεμπτό. Ναι, ρίχνει και ποτιστική βροχή τώρα. Βοηθάει πάρα πολύ και αυτό όλα αυτά που τώρα που θα είναι. Πάει να βγάλει ένα στενέ ουράνιο τόξο, δεν φαίνεται και πολύ καλά. Και ανοίγει. Το ρεύμα είναι βορειοδυτικό, οπότε έρχονται και πάνε προς τα βορειοανατολικά, βορειοανατολικά, ναι. Δυτικό, βορειοδυτικό.